Καλησπέρα, κυρία Αντωνιάδου. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές του Flash. Καλησπέρα και σε εσάς από την Ιορδαία. Κληθήκατε λοιπόν να πραγματοποιήσετε τις φετινές εκδηλώσεις υπό άλλες συνθήκες, λόγω και της πανδημίας. Ποιο είναι το πρόσωπο μέχρι στιγμής? Μπορείτε να επαναλάβετε βεβαίως, αν είστε ικανοποιημένοι από το πώς κύλησε αυτήν η εβδομάδα και τι κληθήκατε να κάνετε εκδηλώσεις οι οποίες κανονικά θα έπρεπε να γίνονται με πολύ κόσμο, αλλά οι συνθήκες φέτος είναι διαφορετικές λόγω κορονοϊού. Ακριβώς αυτό. Να πω ότι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κινητικότητας υποστηρίχθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Μας ήρθαν οδηγίες ότι ό,τι εκδηλώσεις γίνουν πρέπει να γίνουν με περιορισμένο αριθμό ατόμων, με τα απαραίτητα μέτρα της αποστάσεως, της μάσκας και τη φυσικά των αντισηπτικών. Γι' αυτό όλες οι δράσεις, από ό,τι είδατε και στο πρόγραμμά μας, δεν είχαν και ώρες. Γινόντουσαν αποκλειστικά με κάποια άτομα τα οποία ήταν γραμμένα, με άτομα πολύ περιορισμένα. Μπορούσε όμως ο κάθε κόσμος, ο κόσμος της Τολεμαΐδας και της Ιορδαίας γενικότερα, να παρακολουθήσει όλες αυτές τις δραστηριότητες από τη σελίδα της Ευρωπαϊκής Κινητικότητας. Κώστα. Τώρα, σήμερα πώς κλείνουμε την εβδομάδα αυτή? Να πω ότι ο κόσμος ανταποκρίθηκε από την πρώτη στιγμή. Όλοι οι φορείς οι οποίοι συμμετείχαν αγκάλιασαν αυτό το εγχείρημα. Κάτι το οποίο έγινε πρώτη φορά στην πόλη μας. Από το 2002 είναι καθιερωμένος ο θεσμός αυτός, αλλά η Ιορδαία και ο Δήμος έκανε πρώτη φορά αυτή την πραγματικότητα αυτού του εγχείρηματος. Ανταποκρίθηκαν και φυσικά ο κόσμος το αγκάλιασε όσο μπορούσε δυνατότερα να το δει από κοντά, όταν ήταν περαστικός από διάφορους πεζόδρομους και από διάφορους τόπους οι οποίοι γινόντουσαν εκδηλώσεις. Αυτό όμως μας χαροποιεί και μας δίνει το εύνασμα. Το επόμενο χρονικό διάστημα, αν φυσικά ξεπεράσουμε αυτή την πανδημία που βιώνουμε, και του χρόνου, αν είμαστε καλά, να το κάνουμε πιο περισσοτωμένα, ώστε ο κόσμος να το χαρεί και να το απολαύσει. Και χωρίς μάσκες και χωρίς όλα αυτά που ζούμε αυτό το διάστημα. Τώρα, να πάρω το ποδήλατό μου, πού θα συναντηθούμε για να κάνουμε την εκδήλωση το απόγευμα? Να έρθουμε και εμείς με τα ποδήλατά μας, με το Βαγγέλη. Όπως είναι γνωστό, σήμερα 22 του Σεπτέμβρη είναι η Παγκόσμια Μέρα Χωρίς Αυτοκίνητο. Mm-hmm. Κάτω από άλλες συνθήκες, όπως είπαμε και πιο μπροστά, θα γινόταν ανοιχτό σε όλο τον κόσμο. Φέτος θα γίνει περιορισμένο. Θα ξεκινήσουμε από τις 6.30 ώρα από το Δημοτικό Κατάστημα, από το Δημαρχείο. Θα γίνει μια ποδηλατοβόλτα μέσα στην πόλη. Επιστρέφοντας στο Δημαρχείο, θα γίνει η κλήρωση 9 ποδηλάτων. Και μετά ο Δήμαρχος θα κάνει την τελετή λήξης της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Μάλιστα. Ωραία. Ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.